εντελώς ξαφνικά το καλοκαίρι μετά τις εξετάσεις που είχαμε στο σχολείο, πριν ξεκουραστούμε για καλοκαίρι, μάθαμε τις διαθεσιμότητες. Αρχικά είχαν πει τα άτομα με τα μεταπτυχιακά εξαιρούνται, εκ των οποίων είμαι και εγώ μέσα, και ξαφνικά τροπολογία έξω κι εμείς. Είναι ένα πραξικόπημα. Εμείς που είχαμε μεταπτυχιακά, διδακτορικά, βρεθήκαμε εντελώς ξαφνικά, ενώ είχαμε εξαιρεθεί από το πολυνομοσχέδιο, βρεθήκαμε να είμαστε έξω, διαθεσιμότητα. Τελείως πραξικοπηματικά. Με 5 χρόνια σπουδές, με ψήφιση του πολυνομοσχεδίου και εξαίρεση αυτών των ανθρώπων που υποτίθεται είχαν κάποια προσόντα παραπάνω, που δεν θέλω να το φέρω σαν κάποιο προσόν του καθενός καθηγητή, αλλά εν πάση περιπτώσει εντελώς πραξικοπηματικά και χωρίς διαβούλευση, είδαμε τον εαυτό μας να κυκλοφορεί σε όλα τα sites με τα αφημί μας και με τα ονοματεπώνυμό μας πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο σε διαθεσιμότητα. Πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Αυτό ήταν το πραξικόπημα. Δεν βγάζουν ονόματα σε καμία χώρα του κόσμου πριν την ψήφιση. Και γιατί? Έγινε αξιολόγηση? Πώς έγινε αυτό? Αξιολόγησαν εμάς. Ποιοι μας αξιολόγησαν και για ποιο λόγο? Κόψανε το επαγγελματικό λύκειο στα δύο. Τα παιδιά ήταν 40 στο τμήμα μου και τώρα ψάχνουν να βρουν θέση να σπουδάσουν. Δεν βρίσκουν. Τα παιδιά είναι στον δρόμο. Ήθελαν να σπουδάσουν νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, μέσα στα ΕΠΑΛ. Δεν έχουν χρήματα να πάνε σε άλλες ιδιωτικές σχολές. Και αυτό είναι το περίεργο. Και εμάς φυσικά τους καθηγητές μας βλέπουν σαν απολυμμένους, σαν δεν ξέρω τι. Άλλοι μας ρωτάνε μήπως είχαμε πλαστά πτυχία, άλλοι μας λένε καλά έγινε. Δεν ξέρουν. Οι άνθρωποι έχουν μείνει άναυδοι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν έγινε καμία αξιολόγηση στο επίπεδο αυτό. Ποιος θα κάνει το μάθημα της αγωγής υγείας? Ο γυμναστής, ο γαλλικών, ο πληροφορικός, ποιος? Γιατί το κόψανε το λύκειο στα δύο και γιατί βάζουν τους καθηγητές να είναι μεταξύ τους σε κόντρα? Είναι πετυχημένη η μέθοδος αυτή. Την έχουν δοκιμάσει και σε άλλους κλάδους. Δηλαδή αποφασίζουν και διαντάζουν κάθε μέρα πώς θα βάζουν τους συναδέλφους και τον κάθε κλάδο μεταξύ τους να έχουν πρόβλημα. Αυτό έχω καταλάβει.